Έχουμε κοντά μας τον Περιφερειάρχη Αττικής, κύριο Γιώργο Πατούλη. Κύριε Περιφερειάρχα, έχει παρατηρηθεί ότι ο μέσος όρος διανυκτέρευσης των ξένων επισκεπτών της Αθήνας είναι 2 ημέρες. Πώς νομίζετε ότι μπορεί να εμπλουτιστεί το τουριστικό προϊόν της χώρας, ώστε οι ξένοι επισκέπτες να παραμένουν περισσότερο χρόνο στην πρωτεύουσα? Πρέπει να παραμένουν περισσότερο χρόνο έχοντας περισσότερα ενδιαφέροντα προφανώς. Και αυτό σχετίζεται με τον πολιτισμό που μπορούμε να αναδείξουμε και το κάνουμε ήδη με την κυρία Μενδώνη και το Υπουργείο Πολιτισμού, αναδεικνύοντας χώρους όπως την Πινακοθήκη που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Αττικής, το σπίτι του Τσίλερα και άλλα σημεία, όπου μαζί και με τους δημάρχους των 66 Δήμων μπορούμε να αναδείξουμε και να αναδεικνύουμε. Το δεύτερο είναι να δημιουργήσουμε προϊόντα τα οποία θα δώσουν τη διάθεση τουριστών να μείνουν περισσότερο, όπως είναι τα ζητήματα του αθλητισμού, της ευζοίας, αλλά καθώς επίσης και των άλλων προϊόντων, όπως του συνεδριακού τουρισμού, του εκθεσιακού τουρισμού, αλλά και όλων εκείνων των στοιχείων που θα θέλει κάποιος φιλοξενούμενος εδώ στη χώρα μας, που έχει τη μεγαλύτερη ηλιοφάνεια το περισσότερο χρονικό διάστημα, με τις αχτές αλλά και τα ωραία της νησιά, να δημιουργήσουν εκείνες τις διαθέσεις, όχι μόνο να περνούν από την Αττική, αλλά να κάθονται και να περνούν καλά και περισσότερες μέρες. Όπως είπατε κι εσείς, Αττική δεν είναι μόνο η Αθήνα, είναι και η Αθηναϊκή Ριβιέρα, καθώς και τα υπέροχα νησιά μας, η Ύδρα, οι Σπέτσες και άλλα. Τι κινήσεις προγραμματίζετε να κάνετε, ώστε αυτά να γίνουν γνωστά στο εξωτερικό? Καταρχήν για μας είναι τα διαμάντια μας, διότι το κάθε νησί έχει τη δική του ομορφιά, μέσα από τις παραλίες, μέσα από το πράσινο, μέσα από τις αχτές της, αλλά κυρίως μέσα από τον πολιτισμό τους. Έτσι λοιπόν φιλοδοξούμε αφενός μεν να λύσουμε τα γρήγορα και καθημερινά, όπως είναι η υδροδότησή τους, αλλά και η διαχείριση των στερεών αποβλήτων, που αυτό θα γίνει στο άμεσο διάστημα. Ήδη συνδέεται η Αίγινα, όπως είναι γνωστό, με ένα μεγάλο έργο υδροδότησης ύψους πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ, αλλά και συγχρόνως θα δημιουργήσουμε την δυνατότητα της διασύνδεσης μέσα από το Μητροπολιτικό Σημείο των υδροπλάνων που θα δημιουργήσουμε, ώστε να διασυνδέονται όλα αυτά τα νησιά με την κεντρική πλευρά της Αττικής, όπως και στα Κύθρα και Αντικύθρα ακόμα. Θα έλεγα ότι και μέσα από τα προϊόντα τους, αλλά και μέσα από την ευεξία που δημιουργείται από την ηλιοφάνεια που υπάρχει στην Αττική μας και προφανώς στο παράλληλο μέτωπο. Επενδύουμε πάρα πολύ στο παράλληλο μέτωπο, όπου ξεκινά και η δεύτερη φάση αυτής της Αττικής, της Ριβέρειας της Αθηναϊκής, όπου γύρω στα 200 εκατομμύρια έργο θα ξεκινήσει τη δεύτερη φάση, όπου θα διασυνδέει το Ίδρυμα Νιάρχου με το παράλληλο μέτωπο. Εκεί θα υπάρχουν και θα φιλοξενούνται και σκάφη αναψυχής, αλλά και συγχρόνως πράσινο, αλλά και χώρο όπου θα μπορεί κάποιος να ψωνίσει σε μια μελέτη η οποία ολοκληρώνεται και δημοπρατείται αυτό το έργο. Άρα η Αττική μας θα δημιουργήσει μια άλλη εικόνα στο παγκόσμιο brand name, και ο στόχος μας είναι ο τουρισμός να είναι 365 μέρες το χρόνο. Με ποια μέσα σκοπεύετε να αξιοποιήσετε Ποια μέσα σκοπεύετε να αξιοποιήσετε για την προβολή της Αττικής στο εξωτερικό? Είναι σίγουρο ότι θα βρισκόμαστε σε όλα τα παγκόσμια συνέδρια, όπου μέσα από εκεί θα περνάμε το brand name της Αττικής. Η Αττική έχει πολλά πλεονεκτήματα, όπως είπαμε και στις προηγούμενες ερωτήσεις. Έχει εξαιρετικά προϊόντα τα οποία μπορούν να εξάγονται και να δημιουργούν και αυτά το δικό τους, αν θέλετε, brand name. Αλλά και συγχρόνως θα σας έλεγα, μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της παγκόσμιας κοινότητας, με τα οποία ήδη διασυνδεόμαστε, ώστε να παρουσιάζουμε τα σποτάκια αλλά και εκείνα τα οποία θα πρέπει να αναδεικνύονται λίγο πριν την τουριστική περίοδο για την επόμενη χρονιά. Είμαστε έτοιμοι να πάμε σε άλλο επίπεδο την Αττική τουριστικά. Είστε ο άνθρωπος που ξεκίνησε μια μοναδική πρωτοβουλία για την ανάδειξη και την τόνωση του ιατρικού τουρισμού. Πώς θα την ενισχύσετε από τη θέση σας ως Περιφερειάρχης? Θα έλεγα ότι όλα αυτά τα χρόνια πράγματι προσπαθήσαμε μέσα
από τον Ιπποκράτη αλλά κυρίως και από τον σύγχρονο γιατρό, αλλά και από τα εξαιρετικά πιστοποιημένα νοσηλευτικά ιδρύματα, να δημιουργήσουμε αυτήν τη δυνατότητα του ιατρικού τουρισμού. Τα περισσότερα νοσοκομεία βρίσκονται στην Αττική μας. Είναι σίγουρο ότι ήδη υπάρχουν μετρήσιμα μεγέθη από την εξέλιξη αυτή των 8 ετών που ασχολιόμαστε με τον ιατρικό τουρισμό. Όμως τώρα, ως Περιφέρεια Αττικής, θα ευωδώσουμε ιδιαίτερα προγράμματα τα οποία θα βοηθήσουν την ανάπτυξη αυτή. Σε 2 μέρες εγκαινιάζουμε το ιατρείο με την Κινέζικη παραδοσιακή ιατρική, όπου θα είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε 500.000 Κινέζους σε 2 χρόνια, όχι μόνο μέσα από τη δυτική ιατρική, αν θα συμβεί κάτι σε εκείνους να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα της ζωής τους, αλλά και μέσα και από τη δική τους παράδοση της ιατρικής. Θα γίνουν και άλλες αθλητικές δράσεις, οι οποίες μέσα από αυτές θα προάγουμε τον αθλητισμό και τον τρόπο διατροφής για μια καλύτερη ζωή και τη διατήρηση της υγείας. Η γαστρονομία και η προβολή της θα αποτελέσει μια αντίστοιχη πρωτοβουλία σας? Βεβαίως, γιατί εκτός από τις όμορφες νοσοκομείας και γεύσεις, αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να δημιουργούμε υγιεινή διατροφή. Η διατροφή σχετίζεται με την υγεία και βεβαίως η άθληση και η διατροφή σχετίζονται απόλυτα με τη διατήρηση της υγείας. Όλα αυτά μπορούμε να τα προβάλλουμε. Μην ξεχνάμε ότι η μεσογειακή διατροφή ουσιαστικά είναι η ελληνική διατροφή και προφανώς όταν μιλάμε για άθληση, μιλάμε για τους αρχαίους Έλληνες που ξεκίνησαν από τον Ολυμπισμό και σήμερα βρεθήκαμε σε αυτήν τη διαδικασία την οποία όλοι σεβόμαστε σε παγκόσμιο επίπεδο. Μπορούμε λοιπόν από την ιστορία μας, στη σύγχρονη πλέον κατάσταση, να δημιουργήσουμε εκείνες τις δυνατότητες όπου μέσα από τη γαστρονομία και τις νοσημιές και τη σωστή διατροφή, μέσα και από την άθληση, να φιλοξενούνται άνθρωποι για να διατηρούνται υγιείς.